Δήμαρχε, η Λευκή Νύχτα ξεκίνησε το διήμερο στην πόλη μας. Μιλάμε για μια μεγάλη γιορτή και για το εμπόριο, αλλά και για τους πολίτες, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η ψυχολογία του κόσμου, γιατί βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο, νέους, παιδιά, μεγαλύτερους, να κυκλοφορούν στους δρόμους της πόλης. Ακριβώς. Νομίζω ότι το στοίχημα κερδίθηκε. Ο Εμπορικός Σύλλογος αποφάσισε να κάνουμε δύο λευκές νύχτες. Εμείς είμαστε δίπλα και είπα ότι όταν οργανώνει ένας φορέας όπως αυτή τις λευκές νύχτες, ο κύριος διοργανωτής που τον αφορά περισσότερο είναι ο Εμπορικός Σύλλογος, ζήτησε να κάνουμε δύο νύχτες, ο Δήμος Τρίπολης είναι δίπλα και φαίνεται ότι το στοίχημα των δύο ημερών κερδίζεται. Γιατί σήμερα βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο. Από ό,τι έκανα έτσι μια βόλτα και στα εμπορικά καταστήματα, μου λένε ότι είναι ικανοποιημένοι από τις πωλήσεις. Τα καταστήματα εστίασης εννοείται ότι είναι όλα γεμάτα και πιστεύουμε ότι αύριο που διοργανώνεται και η μεγάλη συναυλία με τον Γιάννη Πλούταρχο, αρκεί ο καιρός να μην μας τα χαλάσει, θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα με πολύ περισσότερο κόσμο. Άρα ο στόχος που ήταν να τονωθεί η εμπορική κίνηση των καταστημάτων, αλλά και γιατί όχι, και οι πολίτες και οι επισκέπτες να βρουν και να αγοράσουν πράγματα σε χαμηλότερες τιμές, σε τιμές προσφορών, νομίζω ότι ο στόχος αυτός πετεύχθη. Ελπίζουμε ότι και αύριο τα πράγματα θα είναι καλά και καλύτερα ίσως και για τα εμπορικά καταστήματα, γιατί πιστεύω ότι η συναυλία θα έχει ούτως ή άλλως πάρα πολύ κόσμο. Και ο στόχος είναι, όπως είπαμε, να τονωθεί η εμπορική κίνηση των καταστημάτων. Εδώ είμαστε, προσπαθούμε σε εποχές πολύ δύσκολες, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τους πάντες. Έρχεται ένας από τους, όπως λένε όλοι, ένας από τους πιο δύσκολους χειμώνες μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Δήμος Τρίπολης και αυτός επηρεάζεται σαφώς από την οικονομική κρίση, από το ενεργειακό κόστος, από το κόστος των προϊόντων κλπ. Με όλες μας τις δυνάμεις θα προσπαθήσουμε να στηρίξουμε την κοινωνία πρώτα απ' όλα, τους πολίτες και βέβαια την επιχειρηματικότητα και τα εμπορικά και γενικότερα τα καταστήματα της πόλης μας και γενικότερα του Δήμου μας. Μία τέτοια δράση είναι η Λευκή Νύχτα στην οποία συμμετέχουμε. Ήταν το Food Festival που είχε Street Food Festival απίστευτη επιτυχία, το Πάσχα και γενικώς από εδώ και πέρα, εφόσον μας το επιτρέπουν πλέον οι υγειονομικές συνθήκες, γιατί δύο χρόνια δεν μπορούσαμε να κάνουμε πράγματα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, θα προσπαθούμε να διοργανώνουμε δράσεις και εκδηλώσεις που θα φέρνουν κόσμο στην περιοχή μας, στην Τρίπολη και στα χωριά μας, έτσι ώστε να τονωθεί ακριβώς η τοπική οικονομία. Δεδομένων των όσων μας είπατε και μιας και φτάνουμε είμαστε στις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού και ολοκληρώνουμε το καλοκαίρι με τον πιο όμορφο και θερμό τρόπο, με αυτό το διήμερο στην πόλη μας, θα θέλαμε να μας πείτε αν το εφετινό καλοκαίρι οι δράσεις που έγιναν αποτελούν και ένα καλό παράδειγμα για τα όσα πιθανόν μπορούμε να δούμε μελλοντικά για ακόμα πιο εξελιγμένα πράγματα, όπως και εσείς είπατε, που θα προσελκύσουν κόσμο και θα φέρουν ακόμα περισσότερο κόσμο στην Τρίπολη. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς το καλοκαίρι ως καλοκαίρι τελειώνει. Ο Σεπτέμβριος όμως είναι και αυτός γεμάτος με εκδηλώσεις λόγω των εορτασμών για την άλωση Τρυπολιτσάς. Κοιτάξτε να δείτε. Φέτος το καλοκαίρι, μάλλον από τον Απρίλιο και μετά, ήταν η μόνη χρονιά στη δική μας δημοτική αρχή που μπορούμε να κάνουμε δράσεις και εκδηλώσεις ελεύθερα. Κάναμε και πέρυσι δράσεις και εκδηλώσεις, αλλά πέρυσι υπήρχαν αρκετοί περιορισμοί, όπως όλοι γνωρίζουμε, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Φέτος λοιπόν που είμαστε ελεύθεροι και μπορούμε να διοργανώσουμε πράγματα χωρίς να περιοριζόμαστε από την πανδημία. Θεωρώ ότι ξεκινώντας, όπως είπα, από τον Απρίλιο, με δράσεις και εκδηλώσεις που κάναμε από το Πάσχα, που νομίζω αντικειμενικά ήταν ένα από τα ωραιότερα Πάσχα των τελευταίων πάρα πολλών ετών. Συνεχίζοντας με το εφηβικό φεστιβάλ musical, με τις ορειβατικές συναντήσεις, μετά με την Street Food Festival και με το πολιτιστικό καλοκαίρι, νομίζω ότι ήταν μια πλούσια περίοδο όσον αφορά δράσεις και εκδηλώσεις που διοργάνωσε ή συμμετείχε ο Δήμος Τρίπολης και ο στόχος ήταν αυτές οι δράσεις να προσελκύσουν κόσμο στην περιοχή μας. Νομίζω ότι ο στόχος αυτός επετεύχθη. Το πολιτιστικό καλοκαίρι θεωρώ ότι ήταν από τα καλύτερα. Είχαμε πολλές συναυλίες, εκδηλώσεις για μικρούς και για μεγάλους και στην πόλη και στα χωριά. Είχαμε το θερινό σινεμά που πλέον γίνεται θεσμό στην πόλη μας με πολύ μεγάλη συμμετοχή. Είχαμε ίσως τις δύο κορυφαίες φέτος θεατρικές παραστάσεις στη χώρα, τις Θεσμοφοριάζουσες και την Αντιγόνη, όπου το θέατρο Αγίου Γεωργίου ήταν
γεμάτο. Είχαμε μουσικές συναυλίες με μεγάλα ονόματα, όπως ήταν η κυρία Βουλγαράκη, ο Δώρος Δημοσθένους, ο Μακεδόνας, η Γλυκερία με τον Τεγιατικό, η Σοφία Βόσου και άλλα ονόματα που αυτή τη στιγμή δεν μου έρχονται. Αύριο ο Πλούταρχος και τα παιδιά του. Θεατρικές παραστάσεις, όπως είπαμε, εκδηλώσεις για παιδιά και στην πόλη και στα χωριά μας. Νομίζω ότι ήταν ένα πλούσιο καλοκαίρι και το σημαντικό ήταν ότι σχεδόν όλες οι εκδηλώσεις ήταν γεμάτες. Δηλαδή είχαν πολύ μεγάλη συμμετοχή πολιτών. Και αυτός βέβαια είναι στόχος, έτσι, γιατί όταν κάνεις πολιτιστικές εκδηλώσεις θέλεις ο κόσμος να συμμετάσχει. Νομίζω ότι όλες οι εκδηλώσεις ήταν γεμάτες. Έχουμε κάνει ως τώρα 3 δράσεις, εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια της μικρασιατικής καταστροφής, όπως την Κυριακή και τη Δευτέρα η εκδήλωση που έγινε σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού στο Αρχαίο Θέατρο της Μαντινίας, όπου πραγματικά ήταν μια εξαιρετική παράσταση για όσους την είδαν. Βέβαια ο καιρός δεν βοήθησε, αλλά νομίζω ήταν αρκετός κόσμος που την είδε την παράσταση αυτή και άλλες παραστάσεις, για να μην το συγκεκριμενοποιώ. Θεωρώ λοιπόν τώρα εν κατακλείδη ότι από τον Φεβρουάριο-Μάρτιο και μετά που τα πράγματα άνοιξαν όσον αφορά τον κορονοϊό και μέχρι σήμερα έχουμε κάνει πάρα πολλές δράσεις και εκδηλώσεις με πολύ μεγάλη συμμετοχή πολιτών και με επισκεψιμότητα, αυξήσαμε την επισκεψιμότητα της περιοχής μας. Ακολουθεί ο Σεπτέμβριος, όπου έχουμε από τις 10 και μετά συνέχεια ποικίλες δράσεις, θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες δράσεις ποικίλες, είτε θεατρικές παραστάσεις, είτε εκδηλώσεις για την άλωση, είτε παρουσιάσεις βιβλίων, εκδόσεις που κάναμε ή ξέρω εγώ μια ημερίδα που θα κάνουμε. Θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες, άρα και ο Σεπτέμβριος θα είναι γεμάτος και από εκεί και πέρα εδώ είμαστε να είναι καλά τα πράγματα, να δούμε πώς θα πάει και ο κορονοϊός. Ο επόμενος στόχος είναι βέβαια τα Χριστούγεννα, όπου γίνεται μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να αυξηθεί η επισκεψιμότητα στην περιοχή μας. Εδώ είμαστε λοιπόν να διοργανώσουμε και άλλες δράσεις και εκδηλώσεις, εφόσον, επαναλαμβάνω, μας το επιτρέπουν οι υγειονομικές συνθήκες, έτσι ώστε αυτό που βλέπουμε σήμερα, αυτή την πολυκοσμία, αυτόν τον κόσμο, τα χαρούμενα πρόσωπα, τα νέα παιδιά, τους μεγαλύτερους κλπ, να τους βλέπουμε πιο συχνά στην πόλη μας και να απολαμβάνουμε έτσι την πολύ ωραία πόλη που έχουμε. Σας ευχαριστούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο για τη δεύτερη μέρα. Να είμαστε καλά και να έχει καλό καιρό, να μην βρέχει, τουλάχιστον το βράδυ.